σε μια πολύ σοβαρή καταγγελία προχωρά η λαϊκή συσπήρωση της Βόρειας Κέρκυρας, κατηγορώντας την Δημοτική Αρχή πως βάζει στο σιρτάρι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Χαρακτηριστικά, ο επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κώστας Ρούσινος, μιλώντας στο Start, αναφέρει περιπτώσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει αποφάσεις ακόμα και με την ψήφο της Δημοτικής Αρχής, οι οποίες έχουν αλλοιωθεί. Αρχές της χρονιάς, το Γενάρη, ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή να μας δώσει το σύνολο των αποφάσεων που έχουν βγει από το Δημοτικό Συμβούλιο στο 2019 και το 2020. Μας έδωσε κάποια στοιχεία στις αρχές του Φλεβάρη. Τα στοιχεία αυτά τα επεξεργαστήκαμε. Αυτό που προέκυψε είναι ότι μία σειρά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουν γραφτεί και δεν έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια και βεβαίως δεν έχουν μπει στη διαδικασία της υλοποίησης στη ζωή. Και είναι αποφάσεις που είναι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, υπάρχουν μία σειρά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες είναι ανύπαρκτες. Ούτε καν στον πίνακα των αριθμημένων αποφάσεων δεν υφίστανται. Τέλος, υπάρχουν μία σειρά από αποφάσεις, συγκεκριμένα δύο εντοπίσαμε, οι οποίες κατά τη γνώμη μας, έτσι όπως έχουν συνταχθεί, δεν απηχούν το περιεχόμενο αυτού που τελικά αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση. Είχε να κάνει η μία με το ζήτημα των κηλικίων, των επαγγελματιών και μια σειρά απαλλαγών που είχαμε αποφασίσει, και το δεύτερο είχε να κάνει με την κατανομή του φιλόδημος. Κύριε Καποδίστρια, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έχει πολλές προεκτάσεις. Θέλω να αποφάσεις που έχει ψηφίσει και η ίδια Περιφερειακή Αρχή. Είναι και αποφάσεις τις οποίες κάτω από το αυτονόητο του σωστού τους, τις ψήφισε και η Δημοτική Αρχή, χωρίς όμως να έχει και τον ενθουσιασμό γι' αυτό. Θα σας πω για παράδειγμα ότι είχαμε φέρει μία απόφαση, μία πρόταση για να πληρωθούν οι καθαρίστριες, οι οποίες ήταν απλήρωτες για μήνες. Υπήρχε μία αντιπαράθεση για το ποιος στέκεται και τα λοιπά. Όμως ψηφίστηκε. Έπρεπε να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση, έπρεπε να λαφτεί. Είχε έρθει μία πρόταση για να γίνει, να παραταθεί το ωράριο των εργαζομένων, να είναι πλήρως απασχόληση καθαρίστριες των σχολείων. Ψηφίστηκαν να γίνουν όλες και οι 10. Όμως εκείνη η Δημοτική Αρχή υλοποίησε τις 4 και την απόφαση για τις 10 τις εξαφάνισε. Δεν υπάρχει πουθενά. Υπάρχει μία πρόταση για τη δημιουργία του σχολικού γεύματος. Ο κύριος Δήμαρχος μας είχε πει το εξής, ότι ωραία, την ψηφίζουμε την απόφαση, αλλά μην αρχίσετε να γκρινιάζετε με την επόμενη μέρα ότι δεν την υλοποιούμε. Και εμείς του είχαμε πει βεβαίως ότι έχει όλο το χρόνο τώρα και με το γεγονός ότι τα σχολεία ήταν κλειστά, να μπορέσει να την οργανώσει και να την υλοποιήσει. Όμως η απόφαση δεν υπάρχει πουθενά, εξαφανίστηκε. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Το ζήτημα των κηλικίων. Προχθές έγινε λογαριασμός από τις σχολικές επιτροπές για το τι θα πληρώσουν οι επαγγελματίες των κηλικίων. Και υλοποιεί μία απόφαση η οποία δεν είναι αυτό που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, αυτή η στάση της Δημοτικής Αρχής δεν βοηθάει στην ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και προσθέτει πως δεν είναι δυνατόν μια παράταξη να έχει το ρόλο του Sherlock Holmes και του Ηρακλείου Πάρου. Να σας πούμε το εξής, ότι εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν συνειδητοποίησαμε ποτέ το ρόλο μας ως Ηρακλής Πουαρό ή ως Sherlock Holmes. Τον αναζητάμε το τι ακριβώς γίνεται. Θεωρούμε ότι ένα θεσμικό όργανο όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, το αυτονόητο καταρχάς είναι ότι καταγράφει τις αποφάσεις του και τις βάζει στη διαδικασία της ζωής. Εμείς μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο φέραμε ζητήματα τα οποία έχει ανάγκη η κοινωνία, έγιναν αποφάσεις και διαπιστώνουμε τώρα ότι η Δημοτική Αρχή τις έχει βάλει στο σιρτάρι, στο περιθώριο, άραγε πού. Θέλουμε να σας πούμε ακόμα ότι μια Δημοτική Αρχή η οποία είναι περήφανη για το έργο της, φροντίζει να το βάζει στη ζωή και να παίρνει και τις σκέψεις και τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων και των Δημοτικών Παρατάξεων. Όμως εδώ διαπιστώνουμε καθημερινά ότι δεν έχουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο.